Λοιπόν, πάμε στην Ημαθία. Θα μιλήσουμε με τον Νίκο Τοβουδούρη, γιατί σήμερα η Βέρη έχει να μας δώσει πολλές και ενδιαφέρουσες ειδήσεις. Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα, καλησπέρα, Ελ, καλησπέρα, Χρήστο. Σας βλέπω καταρχάς είστε πολύ ανοιξιάτικοι. Είπαμε να το μεταφέρουμε το κλίμα που επικρατεί έξω της Άνοιξης. Το λέμε κάθε μέρα ότι ήρθε η Άνοιξη. Είπαμε να το δείξουμε κιόλας, Νίκο. Είστε και πολύ όμορφοι. Συγχαρητήρια. Σας ευχαριστούμε θερμά, αγαπητέ συνάδελφε. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, Νίκο, μια σειρά από ειδήσεις πολύ ενδιαφέρουσε. Μια πιο ενδιαφέρουσα από την άλλη. Να ξεκινήσω από τη Μητροπόλεως και μετά θα μας πεις ότι θα ξανασύσετε κάλπες στη Βέρεια. Ναι, οι δύο θέματα σημαντικά σήμερα απασχολούν την κοινωνία της Βέρειας και όχι μόνο. Πρώτον, η Οδός Μητροπόλεως, η οποία μονοδρομείται, όπως όλα δείχνουν, στα τέλη Απριλίου, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του inveria.gr, προχθές έφτασε στον Δήμαρχο η δεύτερη φάση της κυκλοφοριακής μελέτης και πλέον είναι όλα έτοιμα στο να προχωρήσει η εφαρμογή της. Να υπενθυμίσουμε στον κόσμο ότι αυτό είναι κατόπιν σχετικής απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας. Και μάλιστα για αυτήν την απόφαση είχε κάνει πολλούς αγώνες και η απελθούσα δήμαρχος, η Χαρούλα Σουτζόγλου, και μάλιστα με αυτή τη σημαία είχε εκλεγεί το 2006 και ανέλαβε το 2007 τα καθήκοντά της. Από εκεί και πέρα μένουν κάποιες τεχνικές λεπτομέρειες, να μπουν κάποιες πινακίδες μονοδρόμησης, να ενημερωθεί ο κόσμος κτλ. Και μετά το Πάσχα, μέχρι και τα τέλη του Απρίλη, η Μητροπόλεως θα είναι και πάλι μετά από 10 χρόνια και πάλι μονόδρομος. Και μέχρι να συνηθίσουν τις αλλαγές στην Οδό Μητροπόλεως θα πρέπει να ξαναστήσουν πάλι τις κάλπες, Νίκο, στη Βέρεια. Και σίγουρα αυτό θα αποτελέσει έναν σημαντικό παράγοντα για την επιλογή της νέας Δημοτικής Αρχής. Σίγουρα θα είναι κεντρικό θέμα προεκλογικό. Γιατί ο Χρήστος Κουμπόπουλος, ο οποίος είχε κάνει προσφυγή κατά του κύρους των προηγούμενων δημοτικών εκλογών, καθώς για τυπικούς λόγους δεν συμμετείχε ο συνδυασμός του με 110 άτομα στις εκλογές. Είχε κάνει προσφυγή πρώτα στο Πρωτοδικείο Βέρειας και μετά στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Εκδικάστηκε πριν από 2 εβδομάδες περίπου η υπόθεση και χθες βγήκε η απόφαση, η οποία ήταν υπέρ του και πλέον κάπου στα 24 Μαΐου είναι η πιο πιθανή ημερομηνία, ξαναστείνονται κάλπες στο Δήμο της Βέρειας. Μάλιστα. Οπότε έχουμε ξανά κάλπες στη Βέρη και αν μη τι άλλο κρατάτε το ενδιαφέρον για εμάς τους δημοσιογράφους, δεν μπορώ να πω, αμύωτο. Ναι, τώρα, να αφήσουμε τις κάλπες και να πάμε στο έργο της κατασκευής του πάρκινγκ στην Ελιά, το οποίο έχει σταματήσει για ένα χρονικό διάστημα. Στην ουσία μιλάμε, είναι για έναν σταθμό αυτοκινήτων που θα μπορούν τέλος πάντων να σταθμεύουν αυτοκίνητα υπαίθρια κάτω από τη Λεωφόρο Στρατού και κάτω από την Ελιά. Έχουν ήδη ξεκινήσει να κατασκευάζονται κάποιες ράμπες, ασανσέρ και τα λοιπά, που θα βοηθούν την πρόσβαση, την εύκολη πρόσβαση από το πάρκινγκ εκείνο προς την πλατεία Ελιάς και κατ' επέκταση στο κέντρο της πόλης. Είχε κολλήσει το θέμα καθώς στο σημείο εκεί είχε παρενέβει η αρχαιολογία, η οποία ήκαζε ότι εκεί πέρα θα υπήρχαν κάποια σημαντικά αρχαία ευρήματα. Το θέμα ήταν ότι τόσο καιρό δεν είχε μπει για να κάνει τις απαραίτητες διερευνητικές εργασίες. Αυτό τελικά προχωράει. Το ανακοίνωσε μάλιστα και την προηγούμενη εβδομάδα ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών, ο Άρης Λαζαρίδης, στο Δημοτικό Συμβούλιο. Μπαίνει και σε 1,5-2 μήνες, αν όλα πάνε καλά, θα έχουν τελειώσει οι διερευνητικές εργασίες και αν δεν έχουμε κάποια σημαντική ανακάλυψη βεβαίως, τότε θα προχωρήσει κανονικά η κατασκευή του υπαιθρίου πάρκινγκ, που σίγουρα θα δώσει μεγάλη ανάσα στο πρόβλημα στάθμευσης που υπάρχει στη Βέρεια. Για πόσες θέσεις μιλάμε, Νίκο? Μιλάμε γύρω στις 100 με 200, θα μπορούμε σίγουρα να υπολογίζουμε. Και υπάρχει πρόβλημα στην Βέρεια, στο πάρκινγκ? Οπωσδήποτε. Υπάρχει και μάλιστα μετά την κατάργηση κάποιων θέσεων νόμιμων ή παράνομων, γιατί ας πούμε στην Λεωφόρο Ανοίξεως από την Ελιά μέχρι τους Αγίους Αναργύρους ήταν στην ουσία παράνομη η στάθμευση, καθώς ήταν λεωφόρος και υπήρχε η πινακίδα Ρο 40, το γνωστό Χ, το οποίο απογορεύει και στάση και στάθμευση. Παρά τα αυτά επιτρεπόταν εκεί άτυπα να παρκάρουν και παρκάραν πάρα πολλά αυτοκίνητα. Πλέον
εκεί απαγορεύεται. Απαγορεύεται διαροπάλου και πλέον έχουν μπει και κολονάκια. Οπότε και να θέλεις να παρανομήσεις δεν μπορείς, γιατί αν αφήσεις το αυτοκίνητό σου στον δρόμο, κλείνεις το ένα ρεύμα. Οπότε δημιουργείται θέμα σοβαρό. Και έχουν καταργηθεί πάρα πολλές θέσεις, πάνω από 200. Οπότε θα πρέπει κάπως να αντικατασταθούν και αυτό θα γίνει με την κατασκευή του πάρκινγκ κάτω από τη λεωφόρο στρατού. Θα δώσει ανάσα οπωσδήποτε, γιατί δεν χρειάζεται η πόλη. Μάλιστα, Νίκο, σε ευχαριστούμε θερμά. Και πριν κλείσουμε τη γραμμή μας, νομίζω ότι θα πρέπει να καθησυχάσουμε όλους αυτούς που μας ακούν τώρα και να μην νομίζουν ότι θα έχουν ξανά εκλογές στο Δήμο της. Παλαιότερα, Νίκο, ξέρεις, τέτοιες ώρες τρέχαμε όλοι να βρούμε τις ταυτότητες, τις εκλογικές. Τώρα δεν χρειάζονται αυτές, αλλά κάπως έτσι νομίζω θα ένιωσαν κάποιοι γι' αυτό. Εγκεφαλικά πολλά, και επειδή κανονικά θα πρέπει να το κρατήσουμε και να το πούμε το βράδυ. Αλλά είναι δύσκολες οι ώρες που περνάμε και το άγχος μπορεί να προκαλέσει διάφορα προβλήματα. Να πούμε φυσικά ότι δεν είναι αλήθεια η είδηση των εκλογών. Ούτε για τη Μητροπόλεως είναι. Δύο στα τρία σήμερα. Σας την έφερα. Για το πάρκινγκ είναι κανονική και είναι πάρα πολύ σημαντική η είδηση. Και είναι αληθινή. Η Μητροπόλεως μπορεί να μην είναι αληθινή ακόμα, αλλά είναι προφητική, γιατί αργά ή γρήγορα από ό,τι φαίνεται θα γίνει, πέρα από τα αστεία της ημέρας. Και βέβαια η υπόθεση του με τις δημοτικές εκλογές είναι αρκετά απίθανο να συμβεί. Πάντως, Νίκο, με όλα όσα συμβαίνουν, ακόμη και αν το αφήναμε έτσι, νομίζω ότι δεν θα ήταν απίστευτη ως είδηση. Ούτε δεν υπήρξαν περιπτώσεις όπου είχαμε επαναληπτικές εκλογές. Νίκο, σε ευχαριστούμε θερμά. Να είστε καλά. Και με όλα αυτά που ακούμε κάθε μέρα. Γεια σου, Νίκο. Καλό απόγευμα. Καλό μήνα.